Λοιπόν, ήταν το Μπεράτη και συνεχίζουμε το πρόγραμμα με τις Άγιας Τριάδας στην Αυλή, ένα τραγούδι από το Φλάμουρο Ελασσόνας, ένα τραγούδι που θα τραγουδήσει η χορευτική ομάδα και ανήκει στα τραγούδια του Πασχαλιάτικου κύκλου, γιατί παλιά, στα παλιά τα χρόνια, η κάθε εποχή και η κάθε μεγάλη γιορτή είχε τα τραγούδια της. Και τα φύλλα ήταν μαρτύρια.
Χριστό τα πάθη για το Χριστό σαλές. Για το Χριστό τα πάθη για τα λίθο σαλές. Του καλού. Και τώρα πάμε στον Χριστό Αργυθέας. Ένα χορό που χορεύεται ενήμερα το Πάσχα, οι χορευτές μπαίνουν κατά σειρά Αργυθέας και το όνομά του οφείλεται στον τρόπο που φτιάχνονται οι χορευτές. Θα το δούμε. Thank you.
και τη φορά με τη φορεσιά την καραγκούνη και είναι αυτή με το πορτοκαλί γυρέκο, να μην τη χορεύεις μεγάλα. Ένας γυναικείος χορός λοιπόν των καραγκούνιδων, των τόπιων δηλαδή της Θεσσαλίας, των παιδινών μερών της Θεσσαλίας. Τη σκηνή στην αρχή με ένα τραγούδι, το Στάζουν τα Κεραμίδια, με πολύ όμορφα λόγια. Προσέξτε το, το αγαπούν στην Βρετανία, στην Αργυρθέα, στη χωριά του Στροποτάμου, είναι διαδεδομένο. Και βέβαια στη συνέχεια θα χαρείτε αντρική λεβενιά και φουστανέλα με τα τσάμικα που θα ακολουθήσει. Στάζουν κι αναπίστα, αλλά
Σαν και λίγο κορμί, που πας σαν και λίγο.
Εκπαιδευτικός Όμιλος Θεσσαλονίκης που ήδη μας έχει πάει στην Ανατολική Ρωμιλία μουσικοφορεστικά. Ο επόμενος χορός, Τροήρο, θα πει τριγύρω, επειδή το βήμα του μοιάζει να γυρνάει γύρω από το ίδιο σημείο. Εξίσου ζωηρός και χαρούμενος. Υπάρχουν χωροί που παράγονται αυτή την εποχή, ανήκουν δηλαδή στο Πασχαλιάτικο κύκλο. Ένας από αυτούς είναι ο Μπογδάνος, που θα δούμε αμέσως τώρα. Το όνομά του οφείλεται, σύμφωνα με μαρτυρίες, στο όνομα ενός βουνού της περιοχής. Thank you.
από το μεγάλο μοναστήρι μας έρχεται ο επόμενος χορός με το παράξενο μας της 3. Όνομα, αλλά επειδή για να μιλήσω είναι γραμμένο το τραγούδι που ακούμε τώρα και ο χορός που το συνοδεύει, μιλήσω λέγεται. Είναι και ο χορός, θα ακούσουμε το τραγούδι από τα κορίτσια. Δεκατρίσκη μη σένα, δεκατρίσκη μη σένα, δεκατρίσκη.
Όπως ακούσατε, οι ρεμιλιώτες έχουν χιούμορ, πράγμα που αποτυπώνεται και στα τραγούδια τους. Επίσης, προσέξτε στο μέτωπο των κοριτσιών, κάτι που δεν το βλέπουμε σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Το κόσμο με αυτό που είναι δώρο λέγεται μπάπια και είναι δώρο στον Αραβόνα. Άρα τα κορίτσια μας είναι τουλάχιστον αραβωνιασμένα αυτά που βλέπετε εδώ. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να δούμε ποδαράκι και μετά να χαρείτε τα παλικάρια σε ένα γρήγορο τσέστο. He's there!
σωστά οι γονωτσές τους. Όμως η ανατολική Ρωμυλία είναι Θράκη. Και Θράκη χωρίς ζωναράδικο δεν γίνεται. Με ζωναράδικο λοιπόν κλείνουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα. Θα το χορέψετε μαζί μας. Ο χορευτικός όμιλος Θεσσαλονίκη σας ευχαριστεί που μοιραστήκατε αυτή τη μεγάλη μέρα για τη Μεσημβρία μαζί μας. Και του χρόνου με υγεία όλοι γεροί εδώ. Να είστε καλά, καλή διασκέδαση μετά με την ορχήστρα. Δεν φεύγει κανείς.